Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που για δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες βρίσκομαι στα εγκαίνια μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα ενέργειας καθαρής. Στα Άσπρα Σπίτια, σε ένα τόπο με μεγάλη βιομηχανική παράδοση, ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες, θεμελιώθηκε μια μεγάλη επένδυση φυσικού αερίου. Και εδώ, στο νότιο άκρο της Εύβοιας, στον Καφιρέα, εγκαινιάζουμε σήμερα, μετά από πολλά χρόνια συστηματικής προσπάθειας, μία μονάδα με αιχμή τον άνεμο. Μία απολύτως ήπια, αλλά εξαιρετικά πλουσιοπάροχη πράσινη πηγή ενέργειας. Είναι πρωτοβουλίες που μας φέρνουν πιο κοντά στην οριστική απεξάρτηση από το λιγνίτι. Και την Ελλάδα τη φέρνουν πιο κοντά στα ζητούμενα του 21ου αιώνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 3 μήνες από τις εκλογές και πριν ακόμα συμπληρωθούν 100 μέρες από την ορκομοσία της, αποτελούν, πιστεύω, δείγμα εμπιστοσύνης προς μια κυβέρνηση που στηρίζει τις γόνιμες δυνάμεις και των επενδυτών, αλλά και των εργαζόμενων. Η οποία όμως ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την πράσινη ανάπτυξη ως τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε οικονομικής προόδου στη χώρα μας. Στη δική μας αντίληψη, δεν υπάρχει οικονομία χωρίς την ευημερία του πολίτη και δεν υπάρχει και ανάπτυξη χωρίς καλύτερη ζωή για όλους. Μιλάμε συνήθως για την πράσινη ατζέντα, αναφερόμενη σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Όμως θα ήταν ίσως πιο εύστοχο αν μιλούσαμε για ένα πράσινο νήμα. Δεν πρόκειται για μία ξεχωριστή, δεν πρόκειται για μία ειδική, μία τομεακή πολιτική, αλλά για μία ενιαία οπτική με την οποία αντιμετωπίζουμε όλες τις κυβερνητικές δράσεις. Και για το ίδιο το πνεύμα το οποίο διακατέχει κάθε αναπτυξιακό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό μας μέτρο. Πώς θα μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε τη φύση από τον τουρισμό, από τον πολιτισμό μας. Και πώς θα μπορούσαμε να απομονώσουμε τη γη, τα νερά μας από την αλυσίδα του πρωτογενούς του αγροδιατροφικού τομέα. Και πώς θα μπορούσαμε να χαράξουμε σύγχρονες πολιτικές ενέργειας, ανεξάρτητα από τις ανανεώσιμες πηγές, ειδικά σε μια χώρα με τόσο άφθονο ήλιο και αέρα. Φιλοδοξία μας λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο στην πράσινη, αλλά και στη γαλάζια ανάπτυξη, αφού και οι θάλασσές μας μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να στηρίξουμε και τα συνδυαστικά έργα που θα αφορούν την αποθήκευση της ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Και το θέλουμε και το μπορούμε και αποτελεί κεντρική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Φίλες και φίλοι, το νέο αυτό αιωλικό πάρκο, όπως υπόθηκε, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη συστοιχία αιωλικού δυναμικού στη χώρα μας, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι ο επενδυτικός χειμώνας σιγά-σιγά δίνει τη θέση του σε μία αναπτυξιακή άνοιξη. Η Ελλάδα πλέον αλλάζει, το βλέπουμε παντού, με νέες επενδύσεις και με νέες δουλειές. Παραμένει όμως αναλύωτη εκεί που πραγματικά το χρειάζεται. Στο απαράμιλο φυσικό της σκάλος. Στο περιβάλλον που όχι μόνο δεν πληγώνεται, αλλά αναβαθμίζεται, συμβαδίζοντας αρμονικά με την οικονομία. Αξίζει λοιπόν γι' αυτό κάθε έπαινος στην Enel Green Power, η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο, η οποία ταυτόχρονα με την δημιουργία των εγκαταστάσεών της προστάτεψε και αναδάσωσε το υπεραιωνόβιο δάσος της Καστανιάς που περιβάλλει τις ανεμογεννήτριές της. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να βρεθώ σε μια πολύ όμορφη γωνιά του βουνού και να διαπιστώσω ο ίδιος τον απαράμιλο
φυσικό πλούτο αυτής της όμορφης περιοχής. Μια περιοχή, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, η οποία γίνεται και πιο προσβάσιμη ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι παραπάνω από 100 χιλιόμετρα νέοι αγροτικοί δρόμοι κατασκευάστηκαν για να μπορέσουν και οι επενδυτές να έχουν πρόσβαση, εύκολη πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες, αλλά για να μπορέσει και αυτή η περιοχή, η οποία ήταν και μπορεί να παραμένει άγνωστη σε πιο πολλούς από εμάς, τουλάχιστον ήταν άγνωστη σε μένα, να τη γνωρίσουν περισσότεροι επισκέπτες και να αξιοποιηθεί περισσότερο και τουριστικά. Και όχι μόνο αυτό μόνο. Θέλω να τονίσω το 3% των ετήσιων εσόδων της επένδυσης, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, θα επιστρέφει βάσει συμβατικής υποχρέωσης της εταιρείας στην τοπική κοινωνία. Για να μεταφράζεται επί πολλά χρόνια σε έργα υπέρ των κατοίκων της περιοχής. Ήδη στη φάση της κατασκευής αυτού του σπουδαίου έργου δημιουργήθηκαν 1.200 θέσεις εργασίας. Παραπάνω από τις μισές καλύφθηκαν από ντόπιους. Και βέβαια, όφελος θα υπάρξει και από τη συνολική ανάπτυξη του τόπου, από την ανάδειξη των προϊόντων του έως την αξιοποίηση των εκτάσεών του. Μόνο ο Δήμος Καρύστου θα έχει έσοδα γύρω στα 11 εκατομμύρια, αλλά 2,5 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στο Πράσινο Ταμείο. Και η επένδυση αυτή, άλλωστε, έχει δώσει πολλά δείγματα έμεσης συμβολής. Αναφέρθηκα στα περίπου 110 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου. 60 είναι νέα, 50 είναι παλιό οδικό δίκτυο, το οποίο βελτιώθηκε. Στα 350 στρέμματα που αναδασώθηκαν, στα 640 που φυτεύτηκαν, χτίστηκαν πυροφυλάκια, αγοράστηκαν 2 οχήματα για τους τοπικούς εθελοντές πυροσβέστες. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εγκατεστημένη, συνδυασμένη ισχύ των 7 αιωλικών πάρκων που μας περιβάλλουν ανέρχεται σε 154,1 μεγαβάτ. Ισοδυναμεί δηλαδή με το 4,5% της συνολικής ισχύος των εγκατεστημένων αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα. Και με το 8ο πάρκο, το οποίο τώρα κατασκευάζεται, η ισχύ θα ανέλθει περίπου στα 168 μεγαβάτ. Αυτοί οι αριθμοί στους πιο πολλούς από εμάς ακούγονται συχνά υπερβολικά τεχνικοί, θα έλεγα δυσνόητοι. Ας τους κάνουμε λοιπόν πιο απτούς. Αυτό το έργο θα καλύψει τις ανάγκες σε ρεύμα 130.000 οικοκυριών. Ταυτόχρονα θα μας απαλλάξει από την καύση 450.000 τόνων λιγνίτη. Και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι κοντά στους 500.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα δεν θα επιβαρύνουν πλέον την ατμόσφαιρα όπου ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Μπορεί ο Δον Κιχώτης να πολεμούσε τους παλιούς ανεμόμελους βλέποντας σε αυτούς φανταστικούς εχθρούς. Εμείς υποδεχόμαστε τους νέους ως φίλους από το μέλλον, που θα φέρουν καλύτερη, φθηνότερη ζωή στα νοικοκυριά και τελικά ένα διαφορετικό, αλλά με τον τρόπο του, εξίσου όμορφο περιβάλλον για όλους. Και γι' αυτό οφείλουμε να εντάσσουμε αρμονικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ελληνικό τοπίο. Πάντα, και θέλω να το τονίσω αυτό, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να εμπλέκονται στα έργα αυτά, να τα στηρίζουν και να αντιλαμβάνονται ότι και αυτές έχουν σημαντικό όφελος από την ανάπτυξη τέτοιων έργων. Πρέπει τα έργα όμως αυτά να αναπτύσσονται πάντα και με σεβασμό στις κλίμακες, ειδικά όταν αφορούν μικρά νησιά. Ως το τέλος του 2019 θα έχει υπογραφεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Πριν την ολοκλήρωσή του όμως, θα προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις του ισχύοντος για την αντιμετώπιση των πολλών αγκυλώσεων που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, και οι υπηρεσίες, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήταν πάντα χρήσιμο να έχουν και τις προτάσεις όλων όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Σε κάθε
περίπτωση δεν πρόκειται να γυρίσουμε την πλάτη στο αύριο. Ένα αύριο το οποίο μπορεί να γράφεται με 5 πεζά γράμματα, την ουσία του όμως την αποδίδουν 3 κεφαλαία. ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν μιλούμε μόνο για μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως αυτές που βλέπουμε σήμερα. Μιλάμε και για τον μικρό οικιακό παραγωγό, ο οποίος με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του μπορεί να είναι πια ενεργειακά αυτόνομος, αλλά να πουλάει κιόλας ενέργεια στο δίκτυο, όποτε αυτό έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Με άλλα λόγια, η πράσινη ανάπτυξη του μέλλοντος του 2025, του 2030, θα είναι μια υπόθεση η οποία θα μας αφορά όλους. Και είναι σαφές, λοιπόν, ότι αυτή η νέα επένδυση, την οποία έχουμε τη χαρά να εγκαινιάσουμε σήμερα, είναι συμβατή με τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης. Η πρώτη είναι η γρήγορη απεξάρτηση από το λιγνίτη και η αντικατάστασή του με ποιότερες μορφές ενέργειας. Ήδη είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω μία τολμηρή πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την πλήρη απεξάρτηση από το λιγνίτη μέχρι το αργότερο το 2028. Αυτή η πρωτοβουλία μας βάζει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συζήτησης για τη γρήγορη απεξάρτηση από μορφές ενέργειας που έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνδυάζεται με την ανάγκη να απελευθερωθεί επιτέλους η εγχώρια αγορά ενέργειας, ώστε να προκύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας και φθηνότερη ενέργεια και βέβαια να περιορίσουμε και την οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μια χώρα η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια, ειδικά στις βαλκανικές χώρες, οι οποίες σήμερα θα αντιμετωπίσουν και αυτές πολύ σύντομα το πρόβλημα να πρέπει να απεξαρτηθούν από εξαιρετικά ενεργοβόρες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω να πω και κάτι ακόμα στο οποίο αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αδειοδότηση τέτοιων μεγάλων έργων. Το έργο αυτό ξεκίνησε για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια. Ολοκληρώνεται σήμερα. Δεν είναι δυνατόν οι επενδυτές να είναι ήρωες οι οποίοι ξεπερνούν τις δυνατότητές τους και με απαράμιλη επιμονή να συνεχίζουν να στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι έφεραν εις πέρας αυτό το έργο. Η δουλειά μας όμως είναι να κάνουμε την δικιά σας ζωή τελικά πολύ ευκολότερη. Να μπορείτε να προγραμματίζετε καλύτερα τις επενδύσεις σας, να μπορείτε να έχετε προβλεπόμενες αποδόσεις που δεν θα εξαρτώνται από μία γραφειοκρατία η οποία θα παρατείνει ανέτεια το χρόνο αδειοδότησης. Θέλω να τονίσω ότι εκ των πραγμάτων η αδειοδότηση αυτών των έργων είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία παίρνει χρόνο. Υπάρχουν ανησυχίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν τοπικές κοινωνίες, όπως αναφέρθηκα πριν, οι οποίες πρέπει και αυτές να πούν τη γνώμη τους και να στηρίξουν τα έργα αυτά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ένα χρονοδιάγραμμα δεκαετίας και για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο. Αυτό αποτελεί δέσμευσή μου ότι θα αλλάξει με τη σημερινή κυβέρνηση. Ήδη λοιπόν προκρίνουμε και θα εγκριθούν στην επόμενη Διευθυντική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 2 σημαντικά έργα σε Θεσσαλία και στερεά Ελλάδα, φωτοβολταϊκά και αιωλικά, συνολικής ισχύος 461 ΜΒ. Είναι επενδύσεις 400 εκατομμυρίων ευρώ, θα φέρουν πολλές θέσεις εργασίας, θα τονώσουν κι άλλο το μείγμα των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας, το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Και άλλωστε, το είπα και πριν, το πρώτο βήμα για τη σημαντική απλοποίηση των διαδικασιών το κάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», το οποίο βρίσκεται αυτές τις μέρες προς συζήτηση στη Βουλή, θα έχει ψηφιστεί στο τέλος
της επόμενης εβδομάδος και θα αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην απλοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών. Όπως σας είπα, η στρατηγική μας προβλέπει την πλήρη απεξάρτηση από το λιγνίτη μέχρι το 2028. Ενώ από τη ΔΕΗ θα συνταχθεί και ένα ειδικό master plan για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στη Μεγαλόπολη, με σημαντικά αντισαχνιστικά ωφέλη, με περιβαλλοντικές πρόνοιες, ώστε οι περιοχές αυτές που σήμερα είναι εξαρτημένες από το λιγνίτη να γίνουν πόλοι προσέλκυσης νέων επενδύσεων που θα αξιοποιήσουν το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Και σε αυτό το οποίο ονομάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Just Transition, δίκαια μετάβαση από το λιγνίτη σε νέες μορφές παραγωγής ενέργειας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας ότι η Ελλάδα θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και η Δυτική Μακεδονία θα γίνει μια περιφέρεια πρότυπο για το πώς μπορούμε να πετύχουμε την απεξάρτηση από το λιγνίτη με ταυτόχρονη τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσέλκυσης νέων επενδύσεων και γρήγορης μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διασυνδέσεις της υπηρετικής χώρας με τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μέχρι το 2030 η διασύνδεση των Δεκανήσων, η δε κρίσιμη διασύνδεση της Πελοποννήσου με την Κρήτη θα έχει επιτευχθεί νωρίτερα το καλοκαίρι του 2020. Και σημειώνω επίσης ότι το υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλής τάσης 45 χιλιόμετρων που ενώνει την Εύβοια με την Αττική χρηματοδοτήθηκε με ιδιωτικούς πόρους και κατασκευάστηκε επίσης, θα το τονίσω και αυτό, από ελληνική εταιρεία. Και είναι ένας οδηγός για ανάλογα έργα διασύνδεσης της υπηρετικής χώρας με τα νησιά. Το επόμενο έτος τέλος εκπονείται από το Υπουργείο το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, που θα οργανώνει την αγορά των νέων οχημάτων, τη χωροθέτηση των σταθμών και τη φόρτισή τους. Και αρχή θα γίνει από τα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο μέρος του στόλου τους θα είναι πλέον ηλεκτροκίνητος. Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι δεν θα σταματήσω να επαναλαμβάνω ότι οι επενδύσεις αποτελούν μονόδρομο για την παραγωγή νέου πλούτου προς όφελος όλων. Γιατί στο όνομα όλων των πολιτών λειτουργούμε. Για αυτούς πρώτα απ' όλα νοιαζόμαστε. Στόχοι μας αφορούν τα ξένα κεφάλαια, αλλά και την ελληνική επιχειρηματικότητα, της επινοητικότητας, της τόλμης, της δημιουργίας, της επιμονής, της υπομονής. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη συμφωνία με την επιχειρηματική κοινότητα. Απαλλάσσουμε τους επενδυτές από τα γραφειοκρατικά εμπόδια, απλοποιούμε αδειοδοτικές διαδικασίες, δεσμευόμαστε για τη μείωση της φορολογίας. Ζητάμε από εκείνους το αυτονόητο να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, να τιμούν και να φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους, να σέβονται το περιβάλλον και η αντίληψή μας για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας συμπυκνώνεται στο σύνθημα που απίφθηνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ισχύει απόλυτα, ανάπτυξη για όλους. Στους καιρούς μας όμως δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, αν αυτή δεν είναι πράσινη. Πράσινη ανάπτυξη, λοιπόν, για όλους. Γι' αυτό και εύχομαι το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα και για το οποίο, όπως είπα, πολλοί εργάστηκαν για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, να γίνει ένας από τους πρώτους κρίκους μιας μεγάλης αλυσίδας. Μιας αλυσίδας ευημερίας για τους Έλληνες, αλλά και για την υπέροχη φύση της πατρίδας μας. Καλή επιτυχία, καλή αρχή σε αυτό το θαυμάσιο έργο.